σήμερα θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας σε σκέψεις και συναισθήματα σχετικά με τις έννοιες όρια, φόβη, πλάνα και υπέρβαση. Δηλαδή, λίγες ιδέες για το πώς θα μπορούσαν τα όνειρά μας να γίνουν ο τρόπος να υπερβαίνουμε και να υπερβούμε τα όρια μας. Στα πρώτα χρόνια της ζωής μας, τα θέλω μας γίνονται όνειρα. Και λέμε όλοι, θέλω να γίνω αστυνόμο, πυροσβέστη, χορεύτρια, πιλότο, αστροναύτη. Σίγουρα δεν λέμε εύκολα θέλω να γίνω κρεοπόλη, μπογιατζή και ψαρά. Δεν το επιτρέπει το σύστημα, δε, από τη μικρή ηλικία το, το μπλοκάρει αυτό, που είναι εξαιρετικά όμω κι αυτά. Πριν από λίγε μέρε η κόρη μου είπε: Μα ξέρει τι θέλω να γίνω. Τη λέω, τι αγάπη μου, μου λέει: Θέλω να σερβίρω καφέ στο αεροπλάνο. Είναι 8 χρονών είναι μικρή, είναι το νούμερο 3, έχω τρία παιδιά. Ε, α, αεροσυνοδό, δηλαδή. Όχι, ρε Σιδωδό μου λέει, θέλω να σερβίρω καφέ στο αεροπλάνο. Ωραία, έτσι, θα το ονομάσουμε έτσι. Θέλω να σερβίρω καφέ στο αεροπλάνο. Αυτή η ηλικία και οι πρώτε ηλικίε, οι πρώιμε, δεν έχουν ούτε δέσμευση, έχουν μόνο φαντασία και δεν έχουν πρέπει. Όσο μεγαλώνουμε όμω, τα θέλω μα εμπλέκονται με τα πρέπει μα. Και τότε αρχίζει ένα αγώνα διαφορετικό. Και αρχίζουμε από τα 13, 14, 15 και μετά. Και λέμε, θέλω να γίνω δασκάλα, μαθηματικός, φυσικός, αρχιτέκτονας, πολιτικός, μηχανικός, πολιτικός. Ή μάλλον λέμε, θέλω να γίνω μια καλή δασκάλα, ένας φοβερός μαθηματικός, ένας φοβερός φυσικός, ένας τρανός δικηγόρος, ένας αξιοσέβαστος γιατρός που μου έγραψε ένας 16χρονος πριν λίγες μέρες, που του είπα σε μια άσκηση που του βάζω ενημερώτητος έτσι ερωτήσεις, πες μου σε παρακαλώ, όνειρα και στόχου που έχει αυτή την ηλικία. 16,5 και αφού μου γράφει άλλα, βλέπω ξαφνικά στα μάτια μου. Θέλω να γίνω αξιοσέβαστο γιατρό. Του λέω, Αυτό είναι δικό σου όνειρο. Εννοείται, μου λέει. Εννοείται, του λέω κι εγώ. Αξιοσέβαστο γιατρό. Του λέω, ε, Θε να γίνει, του λέω, αξιοσέβαστο ε, επειδή θα είσαι γιατρό ή θέλει να γίνει, του λέω, να συνεπίσεις. Θέλω να γίνω, μου λέει, γιατρό για να είμαι αξιοσέβαστο. Του, του λέω, θα σου πω κάτι άλλο. Εγώ θα σου έλεγα να γίνει μόνο γιατρό ή ό,τι θα γίνει, να γίνεις, μπούω, τζ, δεν με και να είσαι αξιοσέβαστο ό,τι και να κάνει, του λέω αγόρι μου. Τα πρέπει πολύ έντονα. Όλα αυτά τα πρέπει, τα οποία έρχονται πρωταρχικά από το περιβάλλον και μετά ενισχύονται από την κοινωνία και από τη ζωή μα την καθημερινότητα. Να σπουδάσω στα καλύτερα πανεπιστήμια. Προσέξτε, υπάρχουν τα επίθετα. Στα πρέπει μπαίνουν και τα επίθετα. Να σπουδάσω στα καλύτερα πανεπιστήμια. Τρανό γραφείο, λαμπρό γραφείο, λαμπρό αρχιτέκτονα, λαμπρό ε, δικηγόρο. Πολλά λεφτά. Φοβερή καριέρα να κάνει παιδί με εσύ. Θα γίνει μεγάλο άνθρωπο. Μεγάλο μπορεί να είναι και μεγάλο λοποδίτη, βέβαια δεν έχει σημασία, αλλά θα γίνεις, όταν μεγαλώσει θα γίνει τρανό ό,τι κάνει. Έτσι και έλεγε η γιαγιά μου πολλέ φορέ. Ε, να στέκεσαι ψηλά στην κοινωνία, παιδάκι μου. Τώρα αυτό το ψηλά ή το χαμηλά είναι πολύ υποκειμονικό. Τι σημαίνει για τον καθένα ψηλά στην κοινωνία. Παρακολουθώ καθημερινά πάρα πολλέ οικογένειε, εφήβου, νέα ζευγάρια στο ξεκίνημά του, νέα ζευγάρια στην πορεία και μετέπειτα και σε οτιδήποτε δυσκολία μπορεί να έχουν. Ε, και διά, πολλά άτομα σε διάφορα στάδια της ζωής τους ηλικιακά. Ενήλικες σε διάφορα στάδια της ζωής τους ηλικιακά. Πέρα από τα θέματα που βιώνει η κάθε οικογένεια ατομικά και ο καθένας είναι που μπορεί να είναι οποιαδήποτε προβλήματα βιώνει στην καθημερινότητά τους, ένας κοινός παρονομαστής στο μεγάλωμα όλων μας είναι τι θα γίνει όταν θα μεγαλώσω, τι θα καταφέρω. Δυστυχώ, η ερώτηση που έχει αυξηθεί πολύ, πόσα λεφτά θα βγάζω, τι θα είναι πετυχημένο, τι θα είναι δυνατό, θα είμαι καλό, θα είμαι σημαντικό, θα είμαι επώνυμο, θα είμαι διάσημη, σειδιάση, θα είμαι πολύ καλό αυτό που κάνω. Έτσι δημιουργούμε όνειρα. Όνειρα με δύο άξονε κεντρικού. Γιατί κατ' ουσία τα όνειρα γεννιούνται στο σκοτάδι. Λέμε στον ύπνο μου, είδα ένα όνειρο. Και το θεωρούμε και κάτι άπιαστο, εξορισμού τη λέξη όνειρο. Ε... Με αυτέ λοιπόν τι ερωτήσει που είπα πριν, δημιουργούμε όνειρα. Όνειρα μεγάλα, μικρά, κοντινά, μακρινά, με δύο άξονε. Κυρίω την οικογενειακή μα ζωή, την προσωπική μα πορεία μέσα από φίλου και οικογένεια και την επαγγελματική μα αποκατάσταση. Όμω μαζί με τα όνειρα μεγαλώνουν και όλοι αυτοί οι φόβοι και οι φοβίε και τα στεγανά, όλα αυτά που μα έχουν περάσει και μα έχουν με ένα μαγικό τρόπο νουθετήσει η ανασφάλιση όλα αυτά τα στεγανά που μας κρατάνε πίσω. Και μας κάνουν να είμαστε διστακτικοί. Από οικογένεια, από περιβάλλον, από φίλους, από σχολείο, από βιώματα. Βιώματα, όχι απαραίτητα πάντα δικά μας, αν είμαστε στο ξεκίνημα, στα 20, στα 18, στα 20, στα 25, στα 30. Πολλά βιώματα από την οικογένεια που προερχόμαστε. Γιατί και η οικογένεια που προερχόμαστε δεν τα έχει λύσει τα δικά της βιώματα ακόμα. Τα βλέπει έτσι, τα μεθαίνουμε από πάπου προς πάπου. Πάμε έτσι και προχωράμε. Και μετά γίνονται και δικά μας βιώματα, στον τρόπο σκέψης και στην αντίληψη που έχουμε. Άρα, όχι ρίσκο. Όχι τόλμη, δεν τολμάμε, δεν ρισκάρουμε τίποτα. Φοβάμαι να κυνηγήσω τα όνειρά μου, φοβάμαι να φτιάξω και να δημιουργήσω καν νέα. Από αυτά που άκουγα από μικρός ή από μικρή. Φοβάμαι να τολμήσω οτιδήποτε καινούριο. Φοβάμαι μην απογοητεύσω αυτού που περιμένουν όλοι κάτι από μένα. Φοβάμαι μήπω διαψεύσω τι προσδοκίε που έχουν όλοι οι άλλοι για μένα. Φοβάμαι να τολμήσω. Φοβάμαι να τσαλακωθώ. Και τελικά σκέφτομαι και αναρωτιέμαι. Τελικά ποιανού τα όνειρα και τις αξίες εγώ πάνα να πραγματώσω. Τα δικά μου ή μήπω του μπαμπά μου, της μαμάς μου, 7 γενιές πριν, 7 γενιές πλάι, του γείτονα, των φίλων, τη οικογένεια, όλο αυτό. Τι είναι Έχω άτομα 30, 35, 40, 45 ετών που λένε πολλές φορές φοβάμαι να αφήσω καθημερινή διευθυντή τα τελευταία χρόνια και εν ώψη και τη κρίση, φοβάμαι να αφήσω τη δουλειά μου, φοβάμαι να αφήσω την εργασία και τι που έχω, να ρισκάρω, να ξεκινήσω κάτι δικό μου. Μωρέ. Θέλω πολύ, αλλά φοβάμαι. Είναι μάτιο, θα πρέπει να δουλέψω λίγο. Και αν είναι μάτιο, έχω ένα αγαπημένο φίλο και κουμπάρο, ο οποίο έχει την Είναι τώρα 53 χρονών και μου έλεγε πριν από λίγε μέρε ότι εδώ και 1,5 χρόνο περίπου έχει δύο άτομα νέου κτηνιάτρου, 29 ετών ο ένα και 32 άλλου, και του λέει τον τελευταίο 1,5 χρόνο, προσέξτε, του λέει κάθε Σάββατο ή κάθε Παρασκευή βράδυ, όταν προκύπτει κάτι Κυριακέ έκτακτο, πάρτε το εσεί. Πέρα από το μισθό που έχετε, πάρτε το εσεί, δουλέψτε το. Και τα λεφτά, το κομμάτι αυτό είναι δικό σα. Ό,τι και να βγει, και όσα ραντεβού και να είναι. Στον 1,5 χρόνο που έχει πει αυτό, δεν έχει πάει κανένα από του δύο να πάρει κανένα απογευματινό ραντεβού Σαββάτου ή Κυριακή ή έκτακτο. Γιατί κανένα δεν μπορεί να ξεβολευτεί και δεν θέλει ποτέ. Διότι 28 και 30, λένε, Από του είπα τι σου λένε, μου λένε: Μωρέ να ξεκουραστώ μια μέρα, μωρέ, έχω να πάω μια εκδρομή Θα πα, θα ξεκουραστεί. Αλλά αν δεν υπεργεί τον εαυτό σου ή δεν προσπαθήσει όταν υπάρχει μια βάση σε αυτή την ηλικία, πότε. Άρα δεν θέλουμε να ξεβολευτούμε. Άρα επιλέγουμε να μην διεκδικήσουμε. Φοβάμαι να φύγω από το γάμο μου. Φοβάμαι να φύγω από τη σχέση μου. Φοβάμαι μια φιλία ετών να τη διαλύσω. Κάθε σχέση που δημιουργούμε στη ζωή μα είτε προσωπική, πολύ προσωπική, intimate, κοντινή, ο γάμος, η σχέση, είτε μια σχέση χωρίς να υπάρχει γάμος ακόμα, είτε φιλία, θα περάσει μια κρίση, είναι δεδομένο αυτό. Όσε σχέσει και να ανακυκλώσουμε θα έχουν μια πορεία. Τίποτα δεν είναι τέλειο, τίποτα δεν είναι ερώδινο. Και τίποτα δεν το διατηρούμε χωρί αγώνα και προσπάθεια. Και φτάνουμε σε μια εποχή κρίση. Πρώτα απ' όλα, ακούσουν νέο ζευγάρια στα 6-7 χρόνια και σου λένε: Έμαθα, παντρεύεσαι με τον αποστόλη. Ε, ναι, ναι. Παντρε, τι να κάνει, 7 χρόνια. Θα παντευτούμε. <ΣΣΣΣ> λέω συγκλονιστική αντίδραση. Θα μου λέει, ή θα παντρευτούμε τα τι να κάνω. Τι λέτε ρε παιδιά, λέω, τη μέρα που παντρεύεστε πρέπει να γουστάρετε ρε. Μου λέει, σκέφτομαι νύφη, νυφικά, πέπλο, περιοδικά. Και λε, wow, η εικόνα. Δεν πειράζει, ο καθένα όπω θέλει να σκέφτεται δικαίωμά του και να τη ζει. Αλλά να τη ζει. Να τη γουστάρει δηλαδή. Τη μέρα που παντρέω, πρέπει να με ρωτεύω, θα θέλω. Το τι θα έχω μετά, θα το βρω μετά. Και το τι θα έχω χτίσει με το άτομο, θα το δω μετά πώ θα το αντιμετωπίσω. Αλλά πρέπει να θέλω. Δεν πάνε, δε βαριέσαι. Άρα δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ό,τι σχέση και να ζούμε, να είμαστε προετοιμασμένοι, θα περάσουμε. Περίοδο δύσκολη. Περίοδο κρίση. Και η πρώτη υπέρβαση που θα πρέπει να κάνουμε σε αυτό το όνειρο, γιατί είναι ένα μεγάλο όνειρο, το όνειρο. Η οικογένεια, λε, μια χαρά λένε κάποια φορά. Ε, κατά παιδά, έχει κάτι τα δύο παιδάκια, τη δουλειά Μια χαρά, μια χαρά. Όλα καλά. Τέλειω. Έκλεισε το κουτάκι, το τετράγωνο. Μια χαρά δεν είναι έτσι. Μια χαρά είναι όταν στη μέρα μου, στη, στη ζωή μου, προσπαθώ να είμαι όσο μπορώ πιο υγιής και να έχω όσο πιο πολύ μπορώ στιγμές ευτυχίας, όσο, στιγμές γιατί στιγμές είναι αυτό, και λιγότερες απελπισίας. Άρα, η πρώτη υπέρβαση που πρέπει να κάνω σε μία σχέση είναι να πω «ΟΚ, okay, περνάω δυσκολία, περνάω κρίση, κάτι δεν μου πάει καλά, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, όπου υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας, Υπάρχει και ανθρώπινο δυναμικό να συμβεί οτιδήποτε. Δεν μπορεί να μα τρομάζει αυτό. Αλλά πρέπει να μπορούμε να πούμε θα προσπαθήσω πρώτα γιατί πρέπει να με κομίτε. Πρέπει να έχω δεσμευτεί ότι εγώ είμαι φίλο με αυτό το άτομο. Ότι εγώ αγαπάω αυτή τη γυναίκα, αυτόν τον άντρα, αυτή τη σχέση, αυτή τη φιλία. Θα κάνω λοιπόν πρώτα τα πάντα να θυμηθώ γιατί αγάπησα. Να ξανααγαπήσω, έτσι. Γιατί ξεαγάπησα. Γιατί περνάω κρίση. Δεν υπάρχει τίποτα εύκολο. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Και αφού υπερβόη αυτό και δοκιμάσω κάθε πιθανότητα που έχω να λειτουργήσει ξανά ή με άλλο τρόπο ή να ξαναδώ με με άλλα μάτια τον σύντροφό μου, τον φίλο μου, μετά θα πρέπει να έχω και την ευθύνη να πω και να δω. Οκ, okay, προσπάθησα. Για να είμαι όμω τώρα τίμιο ή τίμια, παίρνω την ευθύνη και κλείνω τον κύκλο. Γιατί όλε οι σχέσει είναι ένα κύκλο. Άλλοι κύκλοι τελειώνουν πιο νωρί και άλλοι πιο αργά. Δεν είναι τρομερό το να πει κάποιο: Φεύγω, σταματάω, ορίζω πιο ανεύθυνο να πει κάποιο: Μένω σε κάτι γιατί φοβάμαι τι θα πούν τώρα καλά αυτό, τι θα πει η κοινωνία, τι θα, θα, χαλάσω το όνειρο τη μαμά μου, τη θεία μου, τη κυρία ή τη οικογένεια όλη που ποτέ κανεί δεν χώρισε. Παράδειγμα, δεν μα ενδιαφέρει το όνειρο των άλλων. Εμεί πρέπει να ζούμε το δικό μα όνειρο. Γιατί μία είναι η ζωή, ρε παιδί μου, μία είναι αυτή η ζωή και είναι η δική μα ζωή. Ποιο άλλο έχει ευθύνη για τη δική μα ζωή πέρα από εμά. Ποιο θα είναι με στο σπίτι μα να μα το θέμα, οι άλλοι ή εμεί. Η μαμά, ο παπά θα, θα κάπου... μη μου το πει, το πει, πάθω, θα ένα Πάθε πράγμα. Πάθηκε κεφαλικό. Τι με νοιάζει εμένα, μη μου το πει. Εμένα με νοιάζει να είμαι αξιοπρεπή και αξιοπρεπή εγώ και ο καθένα από εμά θα είναι εάν σταθεί στα δύο πόδια και πει. Μάλλον έκλεισε. Προσπάθησε, αλλά δεν τραβάει. Άρα, προκειμένου και εγώ να είμαι λυπημένο ή δυστυχή και να παίρνω και του άλλου μαζί μου, η ευθύνη μου είναι να πω: Κλείνω τον κύκλο και ξεκινάω. Κάνω ένα άλλο ξεκίνημα στη είμαι όταν είμαι έτοιμο. <Τι> δεν πρέπει να μείνουν άνθρωποι ποτέ μαζί για να προχωρήσω και στα επόμενα είτε με, το δικαιολογητικό, είτε των παιδιών, είτε του φόβου, είτε τη ανάληψη αυτή τη ευθύνη. Μόνο όταν αγαπώ και προσπαθώ και μοιράζομαι, συνεχίζω και είμαι σε οποιαδήποτε σχέση κοντινή έχω στη ζωή μου. Εξάλλου, όπω είπε και η Κίδη Μουλά σε ένα βιβλίο τη, κανένα τέλο δεν έρχεται με άδεια χέρια. Πάντα υπάρχει κάτι καλό να μα περιμένει στη ζωή μα. Ο φόβο είναι αποδεκτό συνέστημα. Και υγιέστατο. Όχι όμω για να μα αποτρέπει να πάρουμε την ευθύνη. Καλοδεχούμενο ο φόβο. Λογικό να φοβόμαστε όλα αυτά που είπα πριν. Αλλά και τα όνειρα πρέπει να τολμηρά, να σε φοβίζουν μεγάλα και τρανά. Και ρεαλιστικά. Πολλέ φορέ φόβοι και όνειρα ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Και τα δύο προκαλούν δέος. Δέο. Μπροστά στο δέο είμαστε αμετακίνητοι και στατικοί. Κοιτάμε με δέος κάτι και δεν προχωράμε. Κάτι που θα βοηθούσε πολύ να αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτό το δέο που νιώθουμε, είναι το όνειρο, το οποιοδήποτε όνειρο έχουμε, μεγάλο ή μικρό ή απέραντο, γιατί συνήθω λέμε το όνειρο, είχα ένα όνειρο, δύο. Μπορούμε να έχουμε πάρα πολλά όνειρα. Το όνειρο αυτό, αν δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε μικρότερα όνειρα, πώ θα φτάσουμε να διεκδικήσουμε το μεγαλύτερο, το βαρύτερο, το δυσκολότερο. Άρα, αν το όνειρο το σπάσουμε σε πλάνα και σε βήματα και το φέρουμε πιο κοντά στη ζωή μα και στην καθημερινότητά μα, θα δούμε ξαφνικά με ένα μαγικό τρόπο ότι είμαστε και πιο κοντά. Και σε οποιοδήποτε μεγαλύτερο όνειρο από όλα αυτά που ακούσαμε πριν, ή ό,τι άλλο τρελό, μικρό ή μεγάλο, εδώ ακόμα και μια μετακόμιση από την επαρχία στην Αθήνα, από την Αθήνα στην επαρχία, για μια άλλη ζωή μα φαίνεται δύσκολο. Όχι όλα αυτά που ακούσαμε πριν, γιατί δεν μπορούμε να το διεκδικήσουμε. Άρα πρέπει να το φέρουμε πιο κοντά και να το σπάσουμε σε μικρότερα κομμάτια και βήματα. Για μένα λοιπόν, όνειρα θα μπορούσαν να ονομαστούν όλα τα σημαντικά θέλω μα. Τα θέλω τη μέρα μα, τη μέρα μα, τα θέλω του μήνα μα, τα θέλω τη εβδομάδα μα, τα θέλω του χρόνου μα. Το τέλο μια μέρα, το θέλω. Θέλω να τελειώσει η μου και να πιω μια κούπα τσάι. Θέλω να πάρει Αγκαλιά ο δικό μου άνθρωπο. Θέλω να πιω ένα κρασί με ένα φίλο. Θέλω να δω ένα έργο. Θέλω να ακούσω πέντε λεπτά ένα κομμάτι μουσική την ώρα που οδηγώ, γιατί αυτό μου αδειάζει το μυαλό. Εμένα παρεμπιπτόντω μου αδειάζει πολύ το μυαλό. Ένα κομμάτι ρόκ μουσική τέρμα να τα ακούσω. Θέλω στο τέλο τη εβδομάδα να δω ένα έργο. Θέλω στο τέλο του μήνα να πάω μία εκδρομή. Ή να πάω μία μονοήμερη εκδρομή. Στο τέλο του χρόνου και μετά στην πορεία στη ζωή και κάτι μεγαλύτερο. Ένα μεγαλύτερο θέλω. Α χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τα όνειρά μα για να δούμε πώ θα μπορούσαμε να υπερβούμε και να υπερβαίνουμε καθημερινά τα όρια μα και όλα αυτά τα στεγανά, όλα αυτά που μα βάζουν να ζούμε σε ένα κουτί και να λέμε συναισθηματικά είμαι ασφαλεί. Όλα εδώ. Όλα εκεί, το αυτοκίνητο από κάτω, στον καράζ, όλα τα κλειδιά του σπιτιού, το εξοχικό έχω το ελέγχω, Όλα καλά. Όλα ωραία. Όλα καλά. Όλα καλά. Τι σημαίνει λοιπόν ξεπερνάω τα ωριά μου, τι σημαίνει για μένα ξεπερνάω τα ωριά μου. Σημαίνει πρώτα απ' όλα να βιώνω όλα αυτά τα συναισθήματα που πριν με κάνω νιώθω ασφαλή και να τα αφήνω στην άκρη, να αναγκάζομαι πολλέ φορέ να επιλέγω να καίω και την καθημερινότητά μου, να χάνω μικρές στιγμές ξεκουράσει για να μπορώ να έχω κάτι καλύτερο και κάτι μεγαλύτερο. Δεν μπορώ να τα έχουμε όλα. Ξεπερνώ τα ωραία μου σημαίνει να μην έχω ενοχή και μετά ναι, για το τι έγινε, τι δεν έγινε, τι έγινε πριν, τι θα κάνω τώρα και αυτή η κλάψα και ενοχή. Έγινε, δεν έγινε. Χάνουμε πολύτιμο χρόνο συνέχεια να σκεφτόμαστε τι έγινε, τι δεν έγινε. Τώρα τι θα μου πούν. Κοιτάμε πίσω να δούμε τι λάθο έγινε και προχωράμε μπροστά. Για να δούμε τι μπορώ να κάνω τώρα. Ξεπερνώ τα ωριά μου σημαίνει να μπορώ να πω ναι στην αποτυχία. Σε μια λέξη μα τρομάζει. Η αποτυχία είναι συγκλονιστικό εφαλτήριο για μια επιτυχία. Η αποτυχία είναι ένα στάδιο. Εγώ προσωπικά υπήρξα 1,5 χρόνο έξω από κάθε σύστημα. Με δύο γονεί και δύο στη δικηγορία. Δεν μπόρεσα να περάσω το κομμάτι αυτό. Ή μάλλον τελικά δεν ήθελα τόσο πολύ γι' αυτό και δεν προσπάθησα και έκανα κάτι άλλο στη ζωή μου. Πέρασα πολύ δύσκολο όμω για να νιώσω μετά όλο αυτό το ξεπερνώ, καταφέρνω και νιώθω τουλάχιστον ευτυχισμένη σε αυτό που κάνω τώρα Πολλά άτομα τα οποία παρακολουθώ και πέρασαν αποτυχία σε πρώιμα στάδια τη ζωή του, φοιτητική, μαθητική ζωή, ξεκίνημα, μετά ήταν πολύ πιο πετυχημένοι και ευτυχισμένοι σε ό,τι κατάφεραν, σε ό,τι διάλεξαν, σε ό,τι άλλο είδαν που δεν το βλέπανε πριν. Και είχαν μεγαλύτερη λύτρωση. Σε αντίθεση με πολλά άτομα που με λυπεί πάρα πολύ να σα πω ότι δεν έχουν επιτρέψει ποτέ στον εαυτό του να βιώσουν κανενό είδου αποτυχία. Δεν το έχουν δεν το έχουν αντιληφθεί, δεν θέλουν. Είναι πώ είναι αυτό το χάλι στο Αυτό είναι μακρόστονο και το πα Όλα καλά, όλα τέλεια, όλα ωραία. Αυτοί οι άνθρωποι όμω, όταν κάτι προκύψει που είναι απρόσμενο, ανεξέκτητο, κάτι που δεν το έχουν υπολογίσει, θα πάθουν πλάκα μεγάλο. Ξεπερνώ τα ωριά μου σημαίνει συγκεντρώνομαι στο στόχο μου. Και λέω, εγώ ξεκίνησα τώρα για να πάω εκεί, θα πάω εκεί, δεν θα με αφήσει, δεν θα με εμποδίσει αρνητικέ ενέργειε, αρνητικά άτομα, αρνητικέ διαθέσει, τοξικέ καταστάσει, να μην το κάνω. Από τα μικρότερα στο μεγαλύτερα. Όταν ξεκινάω να πάω στο σινεμά ή μια εκδρομή και αρχίζουν ναι, οι φίλοι, βαρέα, αυτό το Σαββατοκύριακο θα βρέξει, θα έχει φοβερή κακοκαιρία. Καλύτερα να μην πάμε πουθενά. Θα δούμε για το επόμενο. Αν περιμένω εγώ να βρω το Σαββατοκύριακο που θα είναι καλό καιρό να πάω εκδρομή, δεν πάω ποτέ. Πάμε σινεμά. Θα πάμε σινεμά. Θέλω να πάω στο κέντρο. Πόπο θέλω να πάω τόσο. Εγώ είμαι και πολύ στην Σινεμά. Έλα, ρε, κοίτα τι καιρό έχει. Βρε, κάτσε στο σπιτάκι σου. έλα σε μένα. Έχω ένα home cinema. Γιατί να πω σινεμά, τα καταβάζω όλα. Μα είμαστε σοβαροί. Το ίδιο είναι να πα σινεμά, να δει ένα έργο στην οθόνη με το popcorn σου, με του φίλου σου, με την κοκακολίτσα σου, να μοιραστεί. Από το να δει home cinema, Home cinema. Ε, στα 70, στα 80, στα 60, με εγκεφαλικό, με καρδιά, θα δω home cinema. <ΣΣΣΣ> Τώρα μπορώ να μην δω home cinema, όμω. Μπορώ να πάω σινεμά και να πω στο άλλο δεν θέλει. Εγώ θα πάω. Θα βρίσκω παρέα για να πάω έξω. Μπορώ και μόνο μου. Με το φίλο μου, με τον στριφό μου, με τα παιδιά μου. Δεν χρειάζεται να βρίσκουμε παρέα που είναι για ένα συγκλονιστικό άλλο για να κάνουμε ή για να μην κάνουμε πράγματα. Ξεπερνώ τα ωριά μου. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Τα φιώνω στα παιδιά μου. Είναι το να έχω πέντε ή δέκα λεπτά να κάνω κάτι, να προλάβω κάτι. Το τρένο, το μετρό, το φαρμακείο, το γιατρό. Πέντε λεπτά και να λέω τα πέντε λεπτά που μου λένε τα παιδιά μου, μα έχει πρίξει ρε μάνα, αυτά τα πέντε λεπτά. Σου λέω ρε για πέντε λεπτά, κάποιο ζει, πεθαίνει. Ξέρετε τι σημαίνει πέντε λεπτά πέντε λεπτά και να πω πού να τρέχω τώρα σ' αύριο. Αύριο πάω φαρμακείο, αύριο. Αύριο είναι ποτέ. Αύριο. Πέντε δέκα λεπτά ζωτική σημασία. Μπορεί κάποιο να μου πει αγχωτικό ρε θα μα το αυτό που μα λε, το ξέρω. Μπορεί να επιλέξει κάποια άλλη στιγμή να έχει μια ώρα και να κάνει να κοιτά στο βάδι. Και να πει γουστάρω σήμερα να μην κάνω τίποτα. Δικαίωμά σου. Αλλά όταν προσπαθεί, όταν είσαι σε μια διαδικασία και έχει κάτι που μπορεί να το κάνει, να το κάνει και τα πέντε δέκα λεπτά είναι χρόνο πολύτιμο. Γυρίζω πολλέ φορέ στο σπίτι και έχω το γιο μου, ο οποίο κάθεται και του λέω αγόρι μου, μου λέει, τι κάνει, τελείω. Περιμένω, μου λέει το ιδιαίτερο 5 και 20 ώρα. Μου λέει, περιμένω, του λέω 5,5 είναι το ιδιαίτερο. Όχι, μου λέει 6. Του λέω από τι 5 και 20 περιμένει μέχρι τι 6. μου λέει, ναι, βαφή το ιδιαίτερο που να είναι. Του λέω, ξέρω εγώ. Αυτό όμω, κοιτάξτε, λέω για το παιδί, αλλά αυτό το κάνουμε και ενήλικη συνέχεια. Απλά λέω γιατί είναι πιο ωραίο να ακούμε για παιδιά, μα βολεύει. Αυτό το περιμένω, αναβάλω, έχω ακόμα ώρα. Του λέω σε αυτή την ώρα μπορεί το ένα τέταρτο να διαβάσει και να καθίσει το 1 τέταρτο. Ξεπερνώ τα ωριά μου σημαίνει βρίσκω κάτι όμορφο και στην πιο δύσκολη στιγμή. Ξεπερνώ τα ωριά μου σημαίνει παίρνω ευθύνη ακόμα και για ό,τι δεν με αφορά. Ο γιο που σα είπα πριν είναι ο δεύτερο. Ο, δευτερό, ο δευτερότοκο. Δευτερά γυμνασίου. Τώρα θα πω ένα παράδειγμα για τον πρώτο, ο οποίο είναι και μαζί μα. Και ελπίζω να μην θυμώσει, ξέρω ότι τον αγαπώ πολύ. Λοιπόν, παίρνω ευθύνη, ξεπερνώ τα ωριά μου σημαίνει παίρνω ευθύνη και για ό,τι δεν με αφορά. Είμαι στο αυτοκίνητο. Δίνω την τσάντα προχθέ και του λέω: Αγόρι μου, βρε τα κλειδιά μου. Σα αφήνω σπίτι από το κολυμβητήριο και πάω γραφείο. Βιάζομαι. Βάζει το χέρι στην τσάντα, το ξαβγάζει, μου λέει: Δεν είμαι καλό σε αυτά. Πετάει την τσάντα πίσω στη Θεοφανία που είναι 8 χρονών. Θεοφανία, βρε τα κλειδιά τη μαμά. Σταματάω το αυτοκίνητο και του λέω: Μου αγόρι μου, θέλει ειδική τεχνική 16,5 χρονών να βρει τα κλειδιά. Δεν το είχα σκεφτεί, του λέω: Μήπω βαριέσαι απλά ή δεν θε να πάρει την ευθύνη. Είναι όπω αυτό πέφτει κάτι και λέω: Δεν το ρίξα εγώ, δεν το πέταξα εγώ κάτω, δεν λέρωσα εγώ. Παιδιά, Είναι... <συμή> ε, αυτό τη φοβερή ερώτηση γυρίζει στο σπίτι σου ή στη δουλειά σου Ποιο το κάνει αυτό, δεν ξέρω. <συμή> Κανεί δεν ξέρει ποιο έχει κάνει τίποτα. <συμή> τα όνειρα δοκιμάζουν τα όρια μα και μα οδηγούν σε ρήξη, σε σημείο ρήξη. Είναι πολύ σημαντικό τη στιγμή τη ρήξη. Τη στιγμή που λε, άσε δεν γίνεται, άσε δεν μπορώ, άσε κουράστηκα, να υπερβούμε αυτή τη ρήξη και να διεκδικήσουμε το όνειρο, το μικρό, το μεγάλο, το οτιδήποτε, να το φέρουμε πιο κοντά μα. Είναι άποψη ζωή αυτό. Όταν λοιπόν μπορώ να εκπαιδεύσω και να μάθω να εκπαιδεύω τον εαυτό μου στην καθημερινότητά μου, να φέρνω τα όνειρά μου πιο κοντά, να δημιουργώ κι άλλα όνειρα, να κάνω τα θέλω μου όνειρα, γιατί και αυτά όνειρα είναι που θα μα κάνουν τη ζωή πιο εύκολη, τότε αυτό γίνεται ο τρόπο ζωή. Και αν δεν μπορούμε να το κάνουμε για εμά ω ενήλικε, έχουμε όλη ευθύνη να το κάνουμε αυτά για τα παιδιά που έχουμε ή για τα παιδιά που θα δημιουργήσουν την οικογένεια. Γιατί τα παιδιά μα, Για αυτά είμαστε το μεγαλύτερο μοντέλο ζωή. Αν εμεί δεν τα μάθουμε και δεν δείξουμε ότι ξεπερνάμε και υπερβαίνουμε ωραία, πώ εκείνα θα υπερβούν εαυτόν για μεγάλα και τρανά σχέδια και για κάτι μεγαλύτερο να πιστέψουν. Α μην είναι λοιπόν το όνειρο η κατάληξη, να πω Α είναι ο δρόμο για το καλύτερο, για το μεγαλύτερο και για το τρανότερο, για τον καθένα από εμά τρανότερο. Να γίνει λοιπόν όνειρό μου να υπερβαίνω καθημερινά τον εαυτό μου. Και όπω λέει ο Νίκο Καζατζάκη στο Ζορμπά και προλογίζει, λέει: τα, Οι μεγαλύτεροι ευεργέτε μου υπήρξαν τα ταξίδια μου και τα ονείρατά μου. Σα παρακαλώ, σα προκαλώ και σα προτρέπω τα όνειρα να είναι έμπνευση για την κάθε μέρα. Μόνο έτσι μπορούμε να ζούμε περισσότερε στιγμέ αισιοδοξία και ευτυχία, γιατί είναι σε στιγμέ αυτό, και λιγότερε στιγμές αδιέξοδου και απελπισίας. Ευχαριστώ πολύ.